μάθει λίγο για το ΚΚΕ να μας πει την άποψη του. Ο κύριος Γιάννης Γιώκας, βουλευτής, ο κύριος Γιώκας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να τον υποδεχθούμε, στους αδερφές. Καλώς τον. Καλημέρα. Είχαμε καλεσμένο την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λόγω της Βουλής... Συνταγματικής αναθεώρησης. Συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα που ολοκληρώθηκαν διάφορα θέματα... Η πρώτη φάση τουλάχιστον. Η πρώτη έχουμε συνέχεια. Αλλά ήρθε και ένας ανασχηματισμός εντωμεταξύ. Όπου νομίζω και ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Κουτσούμπας, τοποθετήθηκε. Τώρα τι να πει για αυτόν τον ανασχηματισμό. Νομίζω το μόνο ενδιαφέρον που έχει είναι ότι ενσωματώνονται ακόμη περισσότερα στελέχη των μνημονιακών κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήμου στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία μιλάμε για μια ολική επαναφορά. Μιλάμε για νεκρανάσταση του μνημονιακού ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι τώρα στην προσπάθεια που γίνεται. Στην κρανάσταση, είπατε, του μνημονιακού ΠΑΣΟΚ. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή, άμα δείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα του ΠΑΣΟΚ τη τελευταία περίοδου, των μνημονιακών χρόνων, α το πούμε έτσι, ή τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλά μέσα στο κυβερνητικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ξέρετε, εδώ δεν είναι ζήτημα, όπω μπαίνει πολλέ φορέ, του τυχοδιοκτισμού ορισμένων προσώπων, τη προσωπική του συνέπεια. Του άλλα να λέω πριν μερικούς μήνες και άλλα να κάνω αφού πρώτα πάρω τον κυβερνητικό θόκο κτλ. Δείχνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό κατά τη γνώμη μας. Ναι. Δείχνει ότι οι συγκλήσεις μεταξύ των άλλων κομμάτων είναι τόσο πλέον μεγάλες, οι διαφορές είναι πλέον τόσο μικρές, που είναι πάρα πολύ εύκολη η μετακίνηση, η μεταπίδηση από το ένα κόμμα στο άλλο. Λέτε δηλαδή ότι δεν ξεπολιούνται πολιτικά όπως κατηγορούν το ρεύμα στον άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ κοντά πολιτικά. Έχουν αμβληθεί πολύ πλέον οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα. Οι συγκλήσεις στα στρατηγικά ζητήματα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επομένως είναι πολύ εύκολη η μεταγραφή και η μετακίνηση. Μην γίνουμε άδικοι. Ιδεολογικά το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μακριά. Όχι. Και με εσάς δεν είναι μακριά ουσιαστικά ιδεολογικά. Με εμάς είμαστε, υπάρχει είναι, βάση. Είναι άβυσσος. Υπάρχει μια, ναι, υπάρχει λοιπόν, άβυσσος, υπάρχει, υπάρχει μια άβυσσος. Άβυσσος. Κύριε Μερτζάνη, το ΠΑΣΟΚ ήταν το κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα και σήμερα το ρόλο αυτό τον παίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι και σε επίπεδο ευρωπαϊκό ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει, έχει ενταχθεί ουσιαστικά. Μπορεί να μην έχει ενταχθεί τυπικά, αλλά ουσιαστικά έχει ενταχθεί στο κόμμα, στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Άρα λοιπόν αυτό που φαίνεται, αυτό που λέω συνολικότερα είναι, δείχνει αυτό ότι πλέον οι στρατηγικές συγκλήσεις μεταξύ των κομμάτων είναι μικρές και άρα είναι πολύ εύκολη η μετακίνηση και βλέπετε και την κυρία Παπακώστα από τη Νέα Δημοκρατία πώς πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή άλλα, άλλα στελέχη. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο έχουν έρθει στελέχη από το κίνημα αλλαγής. Έχουν έρθει και στελέχη και από τη λαϊκή δεξιά. Και βεβαίως, από... μα αυτό. Και από... εγώ δεν το. Τη μείωση των διαφορών δεν την προσδιορίζω μόνο όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και το ΚΙΝΑΛ. Το λέω συνολικότερα. Ότι οι στρατηγικές συγκλήσεις ανάμεσα σε όλα αυτά τα κόμματα είναι τόσο μεγάλες που είναι πολύ εύκολη η μετακίνηση και η μεταγραφή. Γι' αυτό βλέπετε και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πηγαίνουν, όπως είπατε πολύ σωστά, από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης δείχνει. Πάντως τα κόμματα. Ότι... Δεν λένε αυτό. Δηλαδή, εμείς ακούμε και στο ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι πρέπει να διαλέξετε. Ή εμάς που τελειώσαμε το μνημόνιο, αυξήσαμε τον κατώτατο, καταργήσαμε τον υποκατώτατο, ή τους άλλους που θα κάνουν απολύσεις. Λέει η Νέα Δημοκρατία ή εμάς που άμα. Που λέμε ναι στον κατώτατο, αλλά με ενίσχυση των επιχειρήσεων ή στους άλλους που κόβουν τα πόδια. Κύριε Λασκαράτε, στον εργοδότη. Αυτό έλειπε να μην προσπαθούσαν να προβάλλουν και ορισμένες διαχωριστικές γραμμές. Θα ήταν αυτοκτονικό από τη μεριά τους. Mm. Προβάλλουν ορισμένα ψεύτικα, εμείς λέμε, διλήμματα, ορισμένα κάλπικα δίπολα, έτσι, προκειμένου να εγκλωβίσουν κόσμο, να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και φυσικά για να κρύψουν αυτό που είπα πριν, τις μεγάλες τους συγκλήσεις. Και δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει αυτοί όλοι οι παρόμοιοι και δείχνει, το διαφορετικό. Αλλά ο κόσμος δεν είναι λοιπόν ανάμεσα στις δύο επιλογές. Στους άλλους ή στο κουκουέ, ας μοιραστούμε δείχνει στα δύο. Δείχνει και το εξής όμως, αν μου επιτρέπετε. Να. Δείχνει αυτές οι μετακινήσεις πόσο κάλπικα είναι αυτό που σας είπα πριν, αυτά τα διλήμματα. Δηλαδή τώρα, να λες προοδευτικό, να λες νέο. Ότι εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ και την ίδια στιγμή να έχει μαζέψει όλο το μνημονιακό ΠΑΣΟΚ ή τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος των στελεχών. Εντάξει, με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή το πιο σύντομο ανέκδοτο. Να λες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί το προοδευτικό και το νέο. Πάντως αυτό που λέτε για τις συγκλήσεις και δεν υπάρχουν πια τόσες διαφορές. Εγώ μπορώ να
να σταθώ και να βάλω ένα αστερίσκο εδώ, γιατί πρόσωπα τα οποία έδωσαν τώρα στην κυβερνητική πλειοψηφία την, με επιστολή την παρουσία τους και τη στήριξή τους, είχαν διαφορετικές απόψεις για θεμελιώδη θέματα όπως ήταν παλιότερα στα κόμματά τους. Δηλαδή και για το θέμα των Πρεσπών ήταν ένα τεράστιο θέμα που είδαμε ότι υπήρχαν μετατοπίσεις. Δεν είδα σύγκληση σε αυτό. Είδα απλώς κάποια πρόσωπα να αλλάζουν άποψη. Τα κόμματα τους συνέχιζαν να έχουν την δική τους. Πάντως, εγώ μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ, στη νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία με αυτούς τους συνέξι, υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία καταψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών και μάλιστα από αντιδραστική σκοπιά, από εθνικιστική σκοπιά, και όμως αυτή τη στιγμή είναι μέσα σε αυτή την υβριδική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εγώ λέω απλά, κύριε Μερτζάνη, πόσο ψευδεπίγραφο, πόσο ψευδεπίγραφες είναι αυτές οι διαχωριστικές γραμμές οι οποίες τίθενται κάθε φορά για να κρύψουν τις μεγάλες συγκλίσεις στα κρίσιμα και στρατηγικά ζητήματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχατε πριν τον κύριο Πετρόπουλο. Την παρακολούθησα την συνέντευξη. Και λέει ο κύριος Πετρόπουλος, εμείς έχουμε μία άποψη για το ασφαλιστικό, ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει μία άλλη άποψη που οδηγεί σε μειώσεις, ενώ εμείς λέμε να είναι πιο αυξημένες οι εισφορές κτλ. Ποια είναι η κοινή βάση όμως, που κατά τη γνώμη μας είναι το πιο ουσιαστικό? Η κοινή βάση είναι ότι κάθε χρόνο και περισσότερο πρέπει το κράτος να χρηματοδοτεί όλο και λιγότερο λοιπόν, την κοινωνική ασφάλιση. Με αποτέλεσμα αυτό το έλλειμμα να προκύπτει είτε από την αύξηση των εισφορών είτε από τη μείωση των συντάξεων. Σε αυτό το στόχο της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης προς ασφαλιστικά ταμεία, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία συμπίπτουν. Καλά, και ασχολιόμαστε με τα επιμέρους, αν θα τα πάρουμε από εκεί ή αν θα τα πάρουμε από εκεί. Αυτό εννοώ στα στρατηγικά ζητήματα, πώς συμπίπτουν, κυρία Μιχελιδάκη. Κύριε Γιώκρα, μην είμαστε άδικοι. Τρεις πυλώνες έχει το σύστημα του ΣΥΡΙΖΑ, το ξέρετε. Ναι. Και δεν μετέχει ιδιωτική ασφάλιση σε αυτό. Είναι άλλου είδους σύστημα. Εγώ μίλησα, κύριε Μερτζάνη, εγώ μίλησα για τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία ξεκίνησε όλα αυτά τα χρόνια και κάθε χρόνο μειώνεται δραματικά το ποσό. Μα το ποσοστό με βάση είναι το οποίο μνημονίου, κύριε Γιώκα, αυτό, θυμόμαστε. Μα κύριε Μιχελάκη, δεν το αφήσω αυτό. Εγώ αυτό σας λέω. Ότι στα στρατηγικά ζητήματα, στα βασικά ζητήματα συμπίπτουν και ασχολούμαστε τώρα με επιμέρους διαφορές, αν θα τα πάρουμε από την αύξηση των εισφορών ή αν θα τα πάρουμε από τη μείωση των συντάξεων. Και τελικά καταλήγουμε να τα παίρνουμε και από τα δύο. Αυτή είναι η ουσία. Να γίνω κακός για να έχετε τον αντίλογο. Να γίνω κακός από τον αντίλογο. Θεωρείτε ότι ήταν πετυχημένο το κοινωνικό σύστημα, το σύστημα ασφάλισης, κοινωνικής ασφάλισης τα προηγούμενα χρόνια? Κύριε Μερτζάνη, το θεωρείτε, σύστημα... Όχι, είναι απλή ερώτηση. Ήταν πετυχημένο. Θα σας πω το εξής. Εμείς ως ΚΚΕ βγήκαμε ποτέ να υπερασπιστούμε με επένους το προηγούμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης? Όμως, με συγχωρείτε, γίνανε κάποιοι αγώνες των εργαζομένων που είχαν, είχαν ορισμένες κατακτήσεις. Υπήρχε στοιχειωδώς ο κοινωνικός χαρακτήρας της ασφάλισης. Αυτός τα τελευταία χρόνια, και όχι τώρα στα μνημονιακά χρόνια, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, με κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε κυβέρνηση πρόσθετε το δικό της λιθαράκι, αυτός ο κοινωνικός χαρακτήρας ολοένα και ξυλωνότανε. Λοιπόν, και φτάσαμε σήμερα εδώ να τσακώνονται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού συμφωνούν, λέω, στο βασικό, στο ότι πρέπει το κράτος να αποχωρήσει ουσιαστικά, γιατί για αποχώρηση μιλάμε, από τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος, να τσακώνονται για το αν θα πρέπει να. Το έλλειμμα αυτό να καλυφθεί από την αύξηση των εισφορών ή να καλυφθεί από την αύξηση. Και μάλιστα, προσέξτε, έχει ένα ενδιαφέρον στη συνταγματική αναθεώρηση, για να κάνω και λίγο τη σύνδεση. Λοιπόν, στη συνταγματική αναθεώρηση, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα πρέπει στο κομμάτι αυτό που αφορά την ασφάλιση να προσθεθεί για πρώτη φορά ως όρο μέσα στο Σύνταγμα, συνταγματικό κατοχυρωμένο, η έννοια της ανταποδοτικότητας. Μα η ανταποδοτικότητα ήταν ο βασικός πολιορκητικός κρυός όλα τα προηγούμενα χρόνια με βάση τον οποίο γκρεμίστηκε, ξυλώθηκε ο κοινωνικός χαρακτήρας. Μισό λεπτό τώρα, γιατί Μάριο, κάτσε τώρα, δεν μας προκαλεί τώρα. Δηλαδή, εγώ αν δεν δίνω χρήματα θα πρέπει να παίρνω σύνταξη? Εξηγήστε το μου, γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Κύριε Μερτζάνη, οι εργαζόμενοι. Εγώ είμαι εργαζόμενος χρόνια. Λοιπόν, στον ιδιωτικό τομέα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πληρώνω τις εισφορές μου κανονικά. Κανονικότατα.
ουσιαστικά είμαι πρώτον 93, θα πάρω σύνταξη τώρα στα 65, δεν ξέρω πότε θα πάρω. Δεν ξέρω. Τώρα περίμενε. Δεν ξέρω πότε θα πάρω σύνταξη. Αλλά αν δεν πληρώνω, πρέπει να πάρω σύνταξη. Γιατί δεν, ξέρετε, τα δεν ταλία τεινάστηκαν στον αέρα από ανθρώπου οι οποίοι δεν πλήρωναν και πήραν σύνταξη. Όχι μόνο αυτό, Νίκο. Συγγνώμη, τόση ώρα προσπαθώ να το πω. Και από ανθρώπου που βγαίνουν σύνταξη στα 45 και από κάτι εφάπαξ παρανοϊκά που τα βγάζει ο καθένα για τον εαυτό του με τι πλάτε άλλων. Δηλαδή ο εξασφαλισμό χρειαζόταν μέχρι ενό σημείου. Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν τεινάχτηκαν στον αέρα από του εργαζόμενου. Τα ασφαλιστικά ταμεία τεινάχτηκαν στον αέρα από την πολιτική των κυβερνήσεων, από το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων στο χρηματιστήριο, από τα PSI, από την μεγάλη εισφοροαπαλλαγή και εισφοροδιαφυγή της εργοδοσίας. Δεν μου απαντήσατε, ο εργαζόμενος, κύριε Μερτζάνη, πληρώνει. Κύριε Γιώκα, μα πληρώνει ο εργαζόμενος. Μα δεν πληρώνει. Ο μόνος που δεν μπορεί να γλιτώσει είναι ο εργαζόμενος. Τι συζητάμε τώρα. Κύριε Γιώκα, όλοι οριζόντιο είναι αυτό. Αυτό που λέει ο Νίκος Κιμάριον δεν το διαπιστώνετε, εσείς δεν το βλέπετε. Υπήρχαν υπουργοί που έβαζαν την υπογραφή τους σε παρανοϊκά πράγματα και έχουν την κύρια ευθύνη. Αλλά όλο αυτό ήταν ακλούσιο σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο ήταν και μικρό. Μα δεν μιλάμε για τα παρανοϊκά πράγματα. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε. Θυμάστε τι παρανοϊκά πράγματα έχουν γίνει. Ναι. Τα ξέρετε τουλάχιστον, κύριε Γιώκα. Δεν μιλάμε για τα παρανοϊκά πράγματα. Μιλάμε για το ποιο φέρνει. Εργαζόμενος με 15 χρόνια δουλειά, κύριε Γιώκα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εγώ δουλεύω 30 τόσα χρόνια και δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Εργαζόμενος με 15 χρόνια δουλειά, με πλήρη σύνταξη, με τρελά λεφτά. Ναι, σύμφωνοι. Δεν ήταν ένα και δυο, κύριε Γιώκα. Ναι, ήταν πάρα πολύ. Δεν μιλάμε, νομίζω καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν αναφέρομαι σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ λέω ποιο έχει τη βασική ευθύνη για το ότι βούλιαξαν τα ταμεία. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί αν μένουμε στις 100, στις 200, 300 περιπτώσεις που κακώ. Που κακώ. Που βάλουν την υπογραφή για να πάρουν σύνταξη αυτή. Οι πολιτικοί. Κύριε Μερτζάνη, αν μείνουμε στις 100, 200, 300, 1000 περιπτώσεις που κακώ σας λέω εγώ, πήραν τις συντάξεις, θα μείνει στο απειρόβλητο ο βασικός ένοχος που είναι τον τα ίδιο, PSI, είναι η σφοροδιαφυγή, είναι αυτοί που τζογάρανε τα ασφαλιστικά των ταμείων παλιότερα, θυμάστε την δεκαετία του 80. Σε κάτι τράπεζες. Θυμόμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική ενοχή. Και όχι τώρα οι εργαζόμενοι. Ο εργαζόμενος είναι ο μοναδικός, ο οποίος δεν μπορεί να γλιτώσει από αυτή τη διαδικασία. Και σήμερα μειώνεται και η σύνταξή του. Κύριε Γιώργο, σας ρώτησα το θέμα ανταποδοτικότητας. Γιατί σας λέω, εγώ πληρώνω 30 χρόνια και δεν πάρω ποτέ σύνταξη. Κάποιοι έχουν πληρώσει 15 χρόνια και παίρνουν σύνταξη. Η ανταποδοτικότητα. Άρα λοιπόν, η ανταποδοτικότητα σε μένα δεν ισχύει. Η ανταποδοτικότητα. Δεν ισχύει σε αυτόν. Ναι, σας λέω ότι η ανταποδοτικότητα. Κύριε Μερτζάνη, κάνω μία πολιτική θέση που λέω το εξής, ότι η ανταποδοτικότητα ως έννοια αποτέλεσε τον πολιορκητικό κρύο όλα αυτά τα χρόνια για να χαθεί ο όποιος κοινωνικός χαρακτήρας είχε κατακτηθεί στην κοινωνική ασφάλιση. Κύριε αυτό Γιώργα, λέω. Αν μπούμε στην περιπτωσιολογία, θα χάσουμε δεν θέλω να σας βάλω και το κύριο. Το ασφαλιστικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με το κομμάτι της εργασίας. Γιατί λέμε τώρα για τις συντάξεις, αλλά πρέπει να μπαίνουν και οι εισφορές μέσα για να δοθούν αυτές οι συντάξεις. Τώρα και να, αυτή την αύξηση του κατώτατου και εργοδοσία, μισθού. Και επίσης θα πρέπει να πληρώνει και το κράτος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτή την αύξηση του κατώτατου μισθού είχαμε πρόσφατα τον. Νόμο, με νόμο ήρθε. Ναι, όχι, νόμο. Δεν ήρθε. Με νόμο, ήρθε. Υπουργική απόφαση. Ήρθε υπουργική απόφαση, ναι, γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Με υπουργική απόφαση ήρθε. Ναι, έτσι όμως είχε κοπεί και όλα σχράπ και από το μνημόνιο ο κατώτατος, έτσι. Έγινε μια πρώτη αν έρθονται υπουργικές αποφάσεις που είναι προς τα πάνω, έχουμε και σε αυτό αντίρρηση. Θέλω να πω, μπορεί κλάδοι να έχουν αντίρρηση. Μπορεί, ξέρω, εγώ ήμουν επιχειρηματίας να διαφωνούσα. Και εγώ έχω αντίρρηση ακόμα γιατί δεν έχουν λυθεί κάποια εργασιακά θέματα. Κύριε Λασκαράτη, από αυτά που είχαμε χάσει. Επειδή είναι θετική η πρωτοβουλία. Το παραμικρό που παίρνει ένας εργαζόμενος και το παίρνει με τον αγώνα του, με τη διεκδίκησή του, είναι καλό και θα το πάρει για να το αξιοποιήσει, για να κλείσει καμιά τρύπα. Ναι, λέγεται ναι με λίγο. Ναι, υπάρχει ένα βασικό ζήτημα όμως εδώ. Ποιο είναι το βασικό ζήτημα? Ότι η κυβέρνηση ενεργοποίησε τον πιο αντεργατικό νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Ποιος ήταν αυτός ο νόμος? Ήταν ο νόμος Βρούτσι, ο οποίος καθορίζει ότι όποια αύξηση ή μείωση του κατώτατου μισθού, προσέξτε, γιατί δεν μιλάμε μόνο για αύξηση, μιλάμε για καθορισμό του κατώτατου μισθού, που σήμερα μπορεί να είναι αύξηση, αν αύριο οι αντοχές της οικονομίας αυτού του συστήματος δεν το επιτρέπουν, μπορεί να είναι και μείωση. Έτσι έγινε ο νόμος. Λοιπόν, αυτός ο νόμος βάζει στο γύψο τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργαζομένων για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού και λέει ότι εφ' εξής, ο καθορισμός του κατώτατου μισθού, είτε αύξηση, είτε μείωση, είτε πάγωμα, οτιδήποτε, θα γίνεται πλέον με υπουργική απόφαση. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι
ένας εμβληματικός αντεργατικός νόμος, ωραία, τον οποίο ενεργοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να αλλάξει και το χαρακτήριζε αυτό. Μάλιστα, και το χαρακτήριζε μάλιστα ως νόμο δολοφόνο. Μπορεί να αλλάξει αυτό ως νόμο. Εμείς προτείναμε. Εμείς προτείναμε. Δεν είναι καταθέσαμε πρόταση νόμου. Είναι εύκολος. Φυσικά. Αλλά μέχρι τώρα, εφόσον δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος τώρα, εμείς δεν έπρεπε να αυξηθεί ο μισθός. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Έπρεπε. Λοιπόν, τώρα, οι αγώνες για να εμείς καταθέσαμε, κύριε Μερτζάνη, πρόταση νόμου στη Βουλή. Και όχι εμείς ως ΚΚΕ. Ήταν η πρόταση νόμου που διαμορφώσανε 530 σωματεία που εκπροσωπούσαν χιλιάδες εργαζόμενους. Που λέγανε πρώτον να καταργηθεί αυτός ο νόμος για να υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, να επανέλθει ο μισθός στα 7,51 ο κατώτατος μισθός, να κατοχυρωθούν οι συλλογικές συμβάσεις κτλ. Αυτός ο νόμος επί δύο χρόνια, ακόμη και σήμερα, δεν έχει έρθει για συζήτηση στη Βουλή. Μάλιστα, η κυβέρνηση τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση, το συνδέω πάλι με τη συνταγματική αναθεώρηση, λέει λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Είμαστε υπέρ της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αυτό ήταν με μία έννοια μια λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, σωματεία που εκπροσωπούσαν χιλιάδες εργαζόμενους κατέθεσαν σε όλα τα κόμματα ένα νόμο. Μόνο το ΚΚΕ τον έφερε ως πρόταση νόμου συγκεκριμένα. Και αυτός ο νέος δύο χρόνια είναι στα συντάγια του Υπουργείου. Δεν έχει έρθει. Πρόταση σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλο. Άρθρο 21. Που ήταν προς αναθεώρηση, το στήριξε το ΚΚΕ. Δεν το στήριξαμε. Γιατί δεν στήριξατε το αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να πείτε ότι θέλουμε 2.000 εμείς εισόδημα. Γιατί, κύριε Λασκαράτε, αυτή η λογική. Αυτή η λογική. Να το διασφαλίσει το Σύνταγμα, έτσι, το προσέξτε. Επίπεδο διαβίωσης. Το Σύνταγμα τι διασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πρόταση. Αυτή είναι μια, να σας το πω έτσι, νεοφιλελεύθερη πρόταση. Ναι, για πείτε. Και μάλιστα μια αντίστοιχη πρόταση έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Βλέπετε πάλι τη σύμπτωση πώς έχουν. Μια αντίστοιχη πρόταση με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Συγκλήσει σε αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Όχι, είναι λογική της ακραίας φτώχειας ότι το κράτος θα εγγυάται μόνο από άποψη δικαιωμάτων, μόνο σε ό,τι αφορά την ακραία φτώχεια, δηλαδή να μην πεθαίνει ο άλλος από την πείνα, και από εκεί και πέρα. Ο σώζον εαυτό οθεί το. Συγχωρείτε, αυτό αντίσταση, κύριε δεν Γιώκα. Είναι προοδευτική πρόταση. Υπάρχει αυτό μια είναι μια αντίσταση. Καραμπινάτη νεοφιλελεύθερη πρόταση. Και δεν είναι τυχαίο μάλιστα. Ότι την είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Στον κατώτατο, στα 7,51, η κυβέρνηση, όπως λέτε, με υπουργική, έφερε τα 6,50. Πόσο είναι 6,50? 6,50. Και οι κοινωνικοί εταίροι διαμαρτύρονται ότι είναι μεγάλη αυτή η αύξηση του 10,9. Και η εισήγηση ήταν περίπου στο 5% ότι θα μπορούσαν από τη δική του την πλευρά να στηρίξουν. Ποιοι κοινωνικοί εταίροι αναφέρεστε? Το τρίτο μέρος των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το τρίτο μέρος. Να το προσδιορίζουμε γιατί. Μισό λεπτό. Γιατί ξέρετε ότι πάμε οι εργαζόμενοι, κράτος. Δεν συζητάω για το ΣΕΦ. Αν συζητάτε για αυτή την περίπτωση. Όταν μιλάμε για κοινωνικούς εταίρους, λοιπόν, μιλάμε. Ναι, είναι ο ΣΕΒΟ. Μικροεπιχειρήσεις. Όχι, κυρία Μιχελιδάκη. Πώς όχι, μα εδώ έχουμε δει και έχουν εκφράσει τις αμφιβολίες τους για το 10,9 που έδωσε η κυβέρνηση. Κυρία Μιχελιδάκη, εγώ αυτό σας ρωτάω. Πώς προτείνει το 7,51 και μετά όμως. Ναι, δεν με ακούτε όμως. Όχι, σας ακούω. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ξέρω τι είπαν αυτοί οι φορείς. Και εμείς, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι εμείς έχουμε μέτωπο και με αυτούς τους φορείς. Την ΕΣΕ, τις ηγεσίες της ΕΣΕ, τις ΓΕΣΕΒΕ κτλ. Λοιπόν, όμως, μέσα στους κοινωνικούς εταίρους που βάζει η κυβέρνηση για διαβούλευση, είναι και αυτοί, είναι και ο ΣΕΒ και το καθεξής. Ναι. Ποια ήταν η στάση, εγώ να σου πω, της ΓΕΣΕ. Ούτε με τη ΓΕΣΕ εμείς συμπίπτουμε, αλίμονο. Λοιπόν, η επιστροφή στα 7,50. Αυτό δεν ήταν το αίτημα τόσα χρόνια. Αυτό δεν ήταν η υπόσχεση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Αυτό υλοποιήθηκε. Είναι νεοφιλελεύθερη πρόταση και το κοινωνικό δικαίωμα υγεία, υποχρέωση του κράτους να παρέχει καθολική πρόσβαση σε αποτελεσματικές παροχές υγείας, κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι και αυτή η νεοφιλελεύθερη πρόταση. Επειδή μιλάτε για τις προτάσεις που έγινε. Ναι, η πρόταση για την υγεία επειδή δεν ψηφίστηκε. Απλά να καταλάβουμε το πρόσημο που μπαίνει. Απλά, κύριε Λασκαράτε, να συζητήσουμε τις προτάσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά, μην μου το λέτε περιπτωσιολογία, έτσι, να συζητήσουμε όλα, αλλά να συζητήσουμε και ποιες απέρριψε ο ΣΥΡΙΖΑ από τη σκοπιά που καταθέσαμε εμείς. Επειδή μου λέτε ένα, μία-μία μου λέτε. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Ο βασικός στόχος της αναθεώρησης, λοιπόν, ήταν πρώτον να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η κυβερνητική πολιτική σταθερότητα για να μην διαταράσετε η κυρίαρχη πολιτική. Δεν είναι τυχαίο
ότι στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας υπήρχαν προτάσεις βαθιά αντιδραστικές, όπως η λεγόμενη επικοδομητική πρόταση δυσπιστίας. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε τι σημαίνει. Αυτό το ξέρετε, καταλαβαίνετε αυτό. Που στην ουσία κατοχυρώνει συνταγματικά τις κυβερνήσεις μειοψηφίας και ήταν και η υλοποίηση μια σειράς μνημονιακών ρυθμίσεων, η οποία είναι η λογική αυτή του ελάχιστου και του κατώτατου, δηλαδή η λογική της ακραίας φτώχειας και μετά από εκεί και πέρα ο σώζον εαυτός ο τίτο. Εμείς αυτό αντιπαλεύουμε, κύριε Λασκαράτε. Και γι' αυτό τον λόγο θεωρούμε ότι πρέπει το κουκουέ να είναι ισχυρό για να απαντήσουμε για το σύνολο των αναγκών μας. Όχι μόνο για την ακραία αυτή. Να είστε καλά πάρα πολύ.